Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Περιμένω την ίδια ανοχή. Το ΚΙΝΑΛ με την επερώτηση ισχυρίζεται ότι οι συνθήκες επέτρεπαν άλλη διαχείριση της πανδημίας και της κρίσης, αφού τα ταμεία, όπως λέει, ήταν γεμάτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν αδιάφορη και μουδιασμένη, αλλά ωριμότερη και με αποφάσεις εξασφάλισης χρηματοδοτικών εργαλείων ανάκαμψης 1,83 ευρώ και ότι το πολιτικό κλίμα, ενώ είναι ποιότερο και όχι διχαστικό, η κυβέρνηση παίρνει αυταρχικές αποφάσεις. Ισχυρίζονται επίσης ότι οι σύγχρονες σοσιαλδημοκρατικές θέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη που στοχεύουν στην ανθρωποκεντρική πρόοδο όχι μόνο είναι επίκυρες όσο ποτέ αλλά και απολύτως αναγκαίες. Όπως παρουσίασε ο κοινωνικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, μέρος των προτάσεών τους υλοποιήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και ασκεί κριτική για τις υπόλοιπες που τις θεωρεί αναγκαίες. Κύριοι, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, φιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις ακολούθησαν την ίδια συνταγή με θανατηφόρες συνέπειες για τους λαούς. Η λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της νέας βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και όχι η προστασία των λαών ήταν προτεραιότητα όλων των κυβερνήσεων, φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών. Η διαχείριση και οι κοινωνικές συνέπειές της έχουν αντιλαϊκό, ταξικό πρόσημο στον καπιταλισμό. Στη λογική του κόστους-οφέλους, η πολιτική του ελάχιστου εισοδήματος, των ελάχιστων δικαιωμάτων, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυριάρχησε παντού. Αυτό το πλαίσιο καθόρισε και καθορίζει για τις συγκεκριμένες επιλογές αντιμετώπισης της πανδημίας. Με προσαρμογή των όποιων υγειονομικών πρωτοκόλων στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, την ανυπαρξία ελέγχων στους χώρους δουλειάς, στις διάφορες δομές, με μέτρα για τους εργαζόμενους στα αποδεκτά όρια που έθεσαν οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών ομίλων. Οι κοινωνικές συνέπειες δεν περιορίζονται μόνο στους θανάτους λόγω κορονοϊού. Αφορούν τις δραματικές συνέπειες στη σωματική και ψυχική υγεία, από την αδυναμία κάλυψης οξυμένων αναγκών, από την αύξηση της φτώχειας και της ανεργίας, τη διακοπή της ζωντανής εκπαιδευτικής λειτουργίας για την νεολαία. Στην επερώτηση αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν αδιάφορη και μουδιασμένη, αλλά ωριμότερη και με αποφάσεις εξασφάλισης χρηματοδοτικών εργαλείων. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει για πρώτη φορά σε κοινό δανεισμό για να χορηγήσει επιδοτήσεις εκτός από δάνεια σε κράτη-μέλη και με τη σειρά τους στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους εμφανίζεται ως βήμα προόδου. Χρηματοδότηση βέβαια που θα καλεστεί να πληρώσει ο λαός. Στο όνομα των έκτακτων συνθηκών της προστασίας της απασχόλησης προωθείται η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης. Η επιβολή φθηνότερης εργατικής δύναμης με τη μετατροπή των συμβάσεων, τη μείωση των αποδοχών, την παραπέρα ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας για να συγκρατηθεί η πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους. Εδραιώνεται η πολιτική πλήρους ανταποδοτικότητας και ενίσχυσης του ιδιωτικού πυλώνα στο ασφαλιστικό σύστημα. Την ίδια ώρα που σαρώνεται η ζωή των εργαζομένων και του λαού, διοχετεύεται ένας πακτολός κρατικού κοινωνικού χρήματος μέσα από τις επιδοτήσεις, τις φοροαπαλλαγές και τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις για το μεγάλο κεφάλαιο που όλοι σας, με τις όποιες επιμέρους διαφορές, στηρίζετε. Η αύξηση του μεγέθους και της κερδοφορίας του κεφαλαίου όχι μόνο δεν συμβαδίζει, αλλά αποτελεί το μεγάλο εμπόδιο για την ευημερία της εργατικής τάξης του λαού, σύμφωνα με τις υπάρχουσες τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες. Η τεράστια συγκέντρωση του κεφαλαίου δεν οδήγησε σε έναν καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Αμύθιτος πλούτος, συγκεντρωμένος σε μια χούφτα και από την άλλη οι ουρές των ανέργων, η εκτεταμένη φτώχεια, η κραυγαλαία αδυναμία των δημόσιων συστημάτων υγείας που αποκάλυψε η πρόσφατη πανδημία, η πίεση για αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης. Αυτές είναι οι συνέπειες ενός συστήματος που σαπίζει. Καμιά πρόταση αστικής διαχείρισης δεν μπορεί να εξαλείψει τη βαθύτερη αιτία της εκδήλωσης της κρίσης, που είναι η ίδια η όξυνση της βασικής αντίθεσης του καπιταλισμού ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και στην ατομική καπιταλιστική ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της. Η κυβέρνηση μέσα στην περίοδο της πανδημίας δεν σταμάτησε το αντεργατικό αντιλαϊκό της έργο.
Ετοιμάζεται να φέρει το αντιδραστικό νομοσχέδιο για τα ΑΕΗ με την είδηση ειδικού αστυνομικού σώματος για τα πανεπιστήμια για να υποτάξει το φοιετικό κίνημα. Ετοιμάζεται επίσης να φέρει το νομοσχέδιο που θα υλοποιήσει τις προτάσεις Πισαρίδη για ιδιωτικοποίηση επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο την κατάργηση του 8ωρου, τη θέσπιση του 10ωρου, την κατάργηση της αμοιβής των υπεριοριών, την περιστολή δημοκρατικών και συνεργασιών ελευθεριών με νέο συνδικαλιστικό νόμο που είναι στην καλλιστική δράση. Ο όποιος αγώνας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων θα θεωρείται ιδιώνυμο αδίκημα και θα διώκεται ποινικά. Και για να υλοποιηθούν, ήρθε και η εξαγγελία για το νομοσχέδιο που θα περιορίζει, θα καταργεί το δικαίωμα των συγκεντρώσεων, των διαμαρτυριών, των εργαζομένων και του λαού. Η ανυπόλυτη ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας παλιάς και νέας, και του φιλελευθερισμού ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, δίνοντας το άλοθη να υλοποιηθούν οι εμβληματικές ανατροπές που επιδεινώνουν τη θέση των εργαζομένων και του λαού, που ενισχύουν τη δικτατορία του κεφαλαίου. Όλο αυτό το αντιλαϊκό οπλοστάσιο, ιδιαίτερα το 2009, μαρτυρά τη σύμπλευση όλων των αστικών κομμάτων, ανεξάρτητα αν βρίσκονται από την πλευρά της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης. Ο λαός ένα δρόμο έχει να επιλέξει, το δρόμο της ρήξης και ανατροπής με τη βαρβαρότητα του συστήματος, το δρόμο διεκδίκησης των σύγχρονων αναγκών του. Το ταξικό εργατικό κίνημα, με πειθαρχημένη απειθαρχία, στη βάρβαρη πολιτική σας, οργανώνει αυτή την πάλη για την προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού. Το ΚΚΕ πρωτοστατεί στους αγώνες της εργατικής τάξης και των βιοπαλιστών αγροτών και ΕΒΕ για την υπεράσπιση της ζωής τους. Καταθέσαμε τροπολογίες, προτάσεις νόμου για την προστασία των ανέργων, για την εξασφάλιση εισοδήματος, ιδιαίτερα στους εργαζόμενους στον εμπιστισμό τουρισμό, σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται την τουριστική περίοδο, στους εργαζόμενους των μεταφορών, στους καλλιτέχνες, τις οποίες η κυβέρνηση απέρριψε. Όπως απέρριψε και τις προτάσεις νόμου για τις συλλογικές συμβάσεις, τον κατώτερο μισθό, για την κατάργηση των ασφαλιστικών νόμων με αποκατάσταση των συντάξεων και των ασφαλιστικών παροχών. Οι εργαζόμενοι χρειάζεται να βγάλουν συμπεράσματα και να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στον αγώνα για όσα τους ανήκουν. Προχθές καταθέσαμε νέα πρόταση νόμου για την ανακούφιση των βιοπαλιστών αγροτών και ΕΒΕ με συγκεκριμένα μέτρα, κύριε Υπουργέ, και θα θέλαμε βέβαια να τη δείτε και να μας απαντήσετε όταν θα τη φέρετε για συζήτηση. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ μπαίνουν καθημερινά μπροστά στην προσπάθεια για να ανοίξει αγωνιστικά ο δρόμος της ανατροπής που οδηγεί στην κοινωνική απελευθέρωση. Πρωταγωνιστούμε στην προσπάθεια συντονισμού και οργάνωσης της πάλης των εργαζομένων για να πληρώσει το κεφάλαιο και όχι ο λαός στη νέα κρίση. Συμβάλλουμε αποφασιστικά ώστε οι σημερινοί αγώνες για τους μισθούς, την προστασία των ανέργων, την απαλλαγή των λαϊκών νοικοκυριών από τα χρέη, την αποκλειστικά δημόσια κοινωνική ασφάλεια για όλους, την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων να σημαδεύουν τον πραγματικό αντίπαλο, την εξουσία του κεφαλαίου και όχι μόνο την κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα που την υπηρετούν. Στους στόχους πάλης είναι η απέτηση να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο, να σταματήσουν οι δαπάνες για το ΝΑΤΟ, να καταργηθούν οι αντιλαϊκοί νόμοι. Σταθερά και αποφασιστικά δυναμώνουμε τον πολιτικό αγώνα για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ με το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει. Υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν είναι μοιραίο να αυξάνει καθημερινά η απόσταση, η ψαλίδα ανάμεσα στις σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες για τη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας και στη σημερινή κατάσταση της σχετικής και απόλυτης εξαθλίωσης της ανασφάλειας που βιώνουν οι μισθωτοί, οι αυταπασχολούμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι. Η εξουσία της εργατικής τάξης, για την οποία παλεύει το ΚΚΕ, ο σοσιαλισμός, είναι η απάντηση για τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα τον 21ο αιώνα. Το πραγματικά νέο είναι ο κεντρικός σχεδιασμός του σοσιαλισμού, η κοινωνική σχέση που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των μέσων παραγωγής και την κατανομή του εργατικού δυναμικού σύμφωνα με επιστημονικά καθορισμένους στόχους για τη λαϊκή ευημερία. Η σύγχρονη εποχή της αρματόδους επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, της ψηφιακής οικονομίας και του περάσματος στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση γεννά νέες δυνατότητες για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Καλούμε τους μισθωτούς, τους αυταπασχολούμενους, τους ανέργους να βγάλουν μαχητικά
να βγούμε μαχητικά, να βγουν μαχητικά και οριστικά από το βάλτο της κρίσης και της καταστής εκμετάλλευσης, να παλέψουν για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού.